μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στήθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ στην παραλιακή Λεωφόρο και την οδό Μητσοτάκη για την κατάσβεση πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο που λειτουργούσε μέχρι και λίγο χρονικό διάστημα πριν. Έντρομοι περίοικοι αντιλήφθηκαν τους καπνούς να βγαίνουν από τα παράθυρα του κέντρου και κάλεσαν την πυροσβεστική που έσπευσε άμεσα με ισχυρή δύναμη, προκειμένου να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει παρακείμενα κτίρια σε ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα σημεία του Ηρακλείου. Οι πληροφορίες μιλούσαν για μεγάλη ποσότητα καπνού, οπότε μεγάλες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και από τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό και από τον τέταρτο πυροσβεστικό σταθμό, αλλά και από την ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν και να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Η επιχείρηση εξελίχθηκε γρήγορα και οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ ένα τμήμα της παραλιακής αλλά και της οδού Μητσοτάκη έκλεισε, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η επιχείρηση της πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε με την αποκάθαρση του χώρου, με τις δυνάμεις ωστόσο να παραμένουν στο σημείο για λόγους ασφαλείας. Γρήγορα επενέβησαν οι δυνάμεις, θέσαμε γρήγορα σχετικά τη φωτιά υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν γειτονικές ιδιοκτησίες. Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της αποκάθαρσης. Όλα πήγαν καλά. Στο σημείο έφτασαν στελέχη και του ανακριτικού της πυροσβεστικής, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτη εκδήλωσης της πυρκαγιάς, που κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερός το εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου.